Το εξής. Όσοι ήδη τα κάνει, θα βάλουν όλοι οι δημοτικοί συμβούλοι από την τσέπη μας και από την πρώτη καταναλωσή μας. Από ένα χιλιάρικο θα χρειαστεί. Είστε σύμφωνοι. Από δύο χιλιάρικα θα χρειαστεί. Από την τσέπη μας ο καθένας. Είστε σύμφωνοι, κύριε Λεμονόπουλε. Διαρρύσματα. Όχι, κύριε τώρα. Άσε ρε λίγο τώρα. Είναι αυτά τώρα που κύριε Λεμονόπουλε πήγε κοινό να κάνει. Τώρα πολιτική. Έλα τώρα. Θέλετε. Βρήκατε κόσμο να κάνετε πολιτική τώρα. Όλοι λέμε το ίδιο πράγμα και λέτε άλλα λόγια να καπιόμαστε. Αν θέλετε, κάνουμε το πρωί με επιμένους παραγωγούς να φέρουμε αστά. Και δεύτερον, τώρα με ενημέρωσαν ότι η κεραία έπεσε η κεραία. Κύριε Παναγιώτη, ζητάμε το λόγο του τοπικού και επαναφέρω τον λόγο. Γιατί ο κύριος Δαντάνης, ο φίλος μου Γιώργος, στην αρχή του λόγου του, είχε πει ότι λυπάμαι γιατί και εμείς εντελέσατε τα τμήματα οικονομίας και δεν γνωρίζετε τη διαδικασία. Νομίζω αυτό μας στείλει λόγο είναι προσωπικό, γιατί πραγματικά τη διαδικασία της οικονομίας νομίζω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, υπόψη περισσότερου και δεν λέμε και τα περισσότερα που να πούμε. Απλώς τα ερωτήματα δικά μου, κύριε Δαντάνη, ήταν συγκεκριμένα. Μου επιτρέψετε να σας ρωτάω ταυτόχρονα. Δεν έχω πρόβλημα. Να απαντάω να θέλετε και να μας καταλάβετε πώς πολιτικά. Δεν γίνεται. Άρα κύριε Δράκη, επειδή είστε ευγενεί και δεν είστε ευγενεί και δεν έχουμε το δίκα τον άλλον, πιστεύω να το υποστηρίξετε στη συνέχεια αυτό. Εγώ να πω το εξής. Ότι κανείς εδώ μέσα δεν ανέφερε ότι υπάρχει ευθύνη της πολυδομίας για την έκδοση της αδείας εργασιών με τις κοινότητες. Αυτό είναι κατανοητό της πράσινης όλης. Ότι αυτή η συγκεκριμένη άδεια βγήκε με ευθύνη μηχανικού. Το αναφέραμε 2-3 φορές το μικρόφωνο και ένας ευθύνης φορά να χρειαστεί. Της εταιρείας. Σε ευθύνη του μηχανικού. Ευθύνη μηχανικού είναι. Δεν της εταιρείας. Ο μηχανικός υπογράφει. Το ερώτημα του συγκεκριμένου κύριε Δεδάμ είναι αυτό το οποίο έκανα εγώ, είναι συγκεκριμένο. Εάν υπάρχει φάκελος ρευματικό.